παρακολουθήσαμε προηγουμένως, είναι μια προσέγγιση την οποία κάνει. Εμένα με ενοχλούν μερικά πολιτικά συμπεράσματα που βγαίνουν από όλη αυτή. Το πρώτο δεν ξέρω κατά πόσο, πού και πόσο ο κύριος Προβόπουλος είπε ότι χρειάζεται άλλα 30%. Αυτό είναι μια έκθεση. Το βάζω σε ερωτηματικό, διότι ναι. θα είμαι βέβαιος ότι θα διαψεύσει. Είμαι βέβαιος, ας πούμε, γιατί δεν επιτρέπεται στον πρόεδρο της Τράπεζας Ελλάδας. Είναι έτσι, κύριε Κότση. Να κάνω μια... Σας ακούω. Δεν μίλησε, νομίζω. Ακριβώς. Είπε ο κύριος Προβόπουλος ότι έχουμε καλύψει το 75% της υστέρησης που είχαμε από πλευράς ανταγωνιστικότητας. Και το ερμηνεύει όπως θέλει αυτός ο άνθρωπος. Υποθέτω ότι βγάζει το συμπέρασμα. Καλά, συμπέρασμα μπορεί να βγάλει ο καθένας. Άρα λέτε ότι είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, γιατί μισό λεπτάκι. Επειδή είναι κάτι το οποίο τον αφορά τον ίδιο, υποχρεούμε να τον καλέσω. Θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Είπε ένα συμπέρασμα δικό του. Τι να πάμε πάνω σε αυτό. Μα είναι βασισμένο κάπου. Δεν μπορεί να το έχει βγάλει. Εμείς δεν συμφωνούμε με την ερμηνεία που δίνει. Δεν χρειάζεται να συζητάμε. Σας βγαίνει το δημοσιογραφικό, κυρία Βούλτες. Μα δεν συμφωνούμε. Πρέπει να το ζητήσουμε ξανά. Τη γνώμη του. Δεν συμφωνούμε. Τι είπε, ναι, μπορεί έχει, κάτι έχει, το οποίο έχει υποθεί να μην το κατανοήσαμε. Τις απόψεις του. Όχι. Ναι. Έχω την. Μπορώ να κατανοήσω τι είπε. Ειλικρινά σας διαβεβαιώ. Λοιπόν, απλώς λέω ότι αυτό δεν είναι εκεί. Δεν πειράζει, όμως είναι μια άποψη την οποία έχει καταγραφεί. Άρα λέτε ότι δεν ισχύει η υποτίμηση αυτή η οποία καταγράφεται. Η ουσία του πράγματος είναι ότι εάν. Όλη αυτή η λογική, όλη η παρουσίαση αυτό που έκανε ο κύριος Παναγιώτου, δεν έχει μέσα του την πολιτική παρέμβαση. Η πολιτική παρέμβαση είναι κεντρικό στοιχείο. Εμείς είμαστε πολιτικοί, βεβαίως θα παραγωγούμε την οικονομία και εγώ ιδιαιτέρως, αλλά η πολιτική παρέμβαση είναι τι θα κάνουμε ως πολιτικό προσωπικό, ως κόμματα, ως κυβέρνηση ακόμα περισσότερο. Εμείς συμβολή μας με βάση τη δύναμή μας, έτσι δεν είναι. Για να μπορέσει αυτό να αντιστραφεί. Γιατί αν αυτή η κατάσταση είναι έτσι, δηλαδή γενιές θα μιλάμε, τελείωσε η χώρα. Δηλαδή, έτσι. Για να το καταλάβουμε και εμείς να το πω διαφορετικά. Δεν είμαστε γνώστες τόσο πολιτικής οικονομίας. Να το πω διαφορετικά, δηλαδή τι σημαίνει. Ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει την άποψή του γι' αυτό. Σου λέει μειώσεις μέχρι ότι φτάσουμε σε ένα σημείο. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο από την πλευρά, ας πούμε, όχι μόνο η κυβέρνηση η ελληνική, η συγκεκριμένη, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες δεν μπορούν να αποδεχτούν αυτή την προσέγγιση. Λοιπόν, εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτή η προσέγγιση μείωσης δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή. Πολύ περισσότερο παραπέρα. Γιατί μιλάμε για το έχουμε δεχτεί. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνείτε όλοι. Το ερώτημα εδώ, λοιπόν, είναι τώρα... πώς αναστρέφεται αυτό. Θα σας πω λοιπόν. Η αναστροφή λοιπόν γίνεται με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Υπάρχει μια λέξη, λέμε λοιπόν την ανάπτυξη. Λέει ο καλύτερος τρόπος είναι να αυξήσουμε τους μισθούς. Δεν είναι τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος είναι να αυξήσω την παραγωγή. Να αυξήσω τις δυνατότητες, ας πούμε, να γίνουν συγκεκριμένες μονάδες να ξελειτουργήσουν, να επαναλειτουργήσουν, να μπουν στην παραγωγή για να μπορέσουν πραγματικά να δώσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Και αυτό να έρχει να γίνει η έλικα προς τα πάνω και να μην κατεβαίνει προς τα κάτω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή. Πρώτο, με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Εγώ θα το θέσω το θέμα. Διότι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έχει το πρόβλημα από τη μία πλευρά να αντιμετωπίσει. Την λειτουργία και την κεφαλαιακή υπάρχει των τραπεζών από τη μία πλευρά, αλλά αυτό εάν γίνει και αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, θα δώσει τη δυνατότητα από εκεί και πέρα οι τράπεζες να ασχολούνται με αυτό που πρέπει να γίνει, να διασφαλίσουν τα κεφάλαια που πρέπει να είναι για να στέκουν ως τέτοιες, ναι, το κύριο κεφάλαιο όπως το Tier Core 1, το οποίο πρέπει να υπάρχει σύμφωνα με τη Βασιλεία. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Λέει η Βασιλεία είναι κανόνες οι οποίοι έχουν υπάρξει σε όλες τις τράπεζες. Αυτό λοιπόν για να υπάρξει και να μπορεί να πάει παραπέρα, αυτό είναι η ουσία. Δηλαδή, τι σημαίνει παραπέρα, να παίρνει χρήματα και να δίνει χρήματα. Να παίρνει, ας πούμε, καταθέσεις. Να καλύψουν τη χασούρα του. Ακριβώς, γιατί τώρα αυτό του ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζουν ότι. Άρα, για ποια ανάπτυξη μπορεί να μιλήσει κανείς. Αυτό ακριβώς λέω. Άρα λοιπόν η υπόθεση της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών είναι προϋπόθεση για να μπορέσουν οι τράπεζες και τα 15 δισεκατομμύρια, τα 17 δισεκατομμύρια που έρθανε σύμφωνα με τις τελευταίες, αυτό που είπε ο κύριος Προβόπουλος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έχουν έρθει από τον Ιούνιο και πέρα, αυτά τα χρήματα να μην μπαίνουν στο κομμάτι για να έχω τα ίδια κεφάλαια, αλλά να μπορούν να πέσουν στη διαδικασία της χρηματοδότησης. Και φυσικά μέσα από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης είναι ο πολιτικός ρόλος, ας πούμε, της κυβέρνησης, της συγκεκριμένης κυβέρνησης, να πει: κοιτάξτε, ένα κομμάτι των αυτών που θα πάτε περισσότερο, γιατί το ένα είναι θα μπει για να το έχετε. Και το άλλο, τα χρήματα που θα έρχουν θα μπουν μέσα στις διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων. Ακριβώς εκείνο το θέμα. Το δεύτερο κομμάτι όμως που είναι επίσης σοβαρό
για μας είναι αυτό που είπαμε, ότι τα 8 δισεκατομμύρια των χρεών του κράτους απέναντι στους επιχειρηματίες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έπεσε 1 δισεκατομμύριο τον Δεκέμβρη, αμέσως μόλις θα πήραν τα χρήματα. Περιμένουμε μέχρι τον Μάρτι να είναι άλλα 3 δισεκατομμύρια και τα υπόλοιπα θα είναι μέχρι αυτή τη χρονιά. Αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση, διότι θα κινηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που εμείς εφορεύουμε και θέλουμε να εφορεύσουμε είναι όντως να προχωρήσει αυτή η διαδικασία κατά τον γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Και προφανώς να πάνε καλά. Έτσι, να πάνε καλά εκεί που πρέπει. Έτσι. Κύριε Γκότση. Ακόμη και να συμβούν αυτά που λέει έτσι υποδειγματικά ο κύριος Χατζησοκράτης, θα αφαιρεθούν από την οικονομία 9,5 δισεκατομμύρια, ακόμη και να πέσουν 3-4 δισεκατομμύρια, η ύφεση θα βαθύνει. Ένα άρα αυτό είναι το μέλλον. 4,5 είναι το έχουμε πει αυτό. 4,5 είναι το υπεραισιόδοξο σενάριο. Μάλιστα, θα έχουμε ίσως και 6 και παραπάνω. Λοιπόν, πάμε στην. Γιατί παίρνετε κάθε φορά πάμε την λοιπόν. Προσέξτε. Όχι. Θέλω να είμαι ρεαλιστή. Προσέξτε. Θέλω να είμαι ρεαλιστή και να κοιτάζω και του ανθρώπου που με βλέπουν στα μάτια. Μόνο για αυτό το λόγο, για κανένα άλλο. Από την άλλη, ο κύριο Παναγιώτου είχε σε δύο σημεία δίκιο. Το ένα είναι ότι ακόμη και να ξεκινήσει η ύφεση σε μελέτες που έχουν γίνει, όχι μόνο τώρα, και παλιότερα, υπάρχει πάντα μία χρονική υστέρηση. Η ανάπτυξη δηλαδή, το έχει ύφεση. Η ανάκαμψη, συγγνώμη. Υπάρχει πάντα μία χρονική υστέρηξη μέχρι που να ανακάμψει και η αγορά εργασίας. Για ποιο λόγο? Διότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το εργατικό προσωπικό το οποίο ήδη απασχολούν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες. Αυτό κρατάει περίπου ένα χρόνο. Έτσι ακριβώς. Περίπου. Λοιπόν, από εκεί και μετά είπε και κάτι άλλο το οποίο δεν έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στη χώρα μας και αυτό θα πρέπει να το φυλάξουμε ως κόνο οφθαλμού. Τη βλάβη που γίνεται στην οικονομία, οι επιχειρήσεις που κλείνουν δηλαδή, δύσκολα ξαναστείνονται. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μείωση της παραγωγής κατά 70% απαξιώνεται το μηχανολογικό σύστημα. Δεν μπορούν να κάνουν επενδύσεις εξυγχρονισμού. Είναι δύσκολα λοιπόν αυτά τα πράγματα. Και αυτά είναι που θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα σε περίπτωση που τελικά που παλιδευτεί το σενάριο που πάμε στην ακεφαλοποίηση που είναι εκ των ουκάνευ κατά την άποψή μου για την ακεφαλοποίηση των τραπεζών, γιατί υποθέτω θα μπορούν και αυτές να δανειστούν με χαμηλότερο κόστος ώστε στη συνέχεια να δώσουν και χρήματα στην πραγματική οικονομία. Ακόμη λοιπόν και αν συμβεί αυτό, να ξέρετε ότι έχουμε ακόμη πάρα πολύ δύσκολες μέρες μπροστά μας και ας ελπίσουμε. Επαναλαμβάνω ότι το πρόγραμμα αυτό όπως έχει ψηφιστεί δεν θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, ότι εν τω μεταξύ θα υπάρξει μια κίνηση ίσως από τις νότιες χώρες της Ευρώπης για μια χαλάρωση του προγράμματος. Υπάρχει και στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Θα δείτε πάρα πολλοί δημοσιεύματα από συναδέλφους μου οι οποίοι πιέζουν τη Μέρκελ πριν από τις εκλογές, διότι μέχρι τις εκλογές θα έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Πριν από τις εκλογές να υπάρξει μια στροφή, να υπάρξει μια χρηματοδότηση των οικονομιών του Νότου ευχερέστερη, ώστε να μην πληρώνουν ούτε οι Ισπανοί ούτε οι Ιταλοί 10% επιτόκια και 8% που πληρώνουμε κι εμείς, διότι βγαίνουν έξω από την αγορά, διότι η Volkswagen δανειοδοτείται με 2% το επιτόκιο και η Fiat με 8%. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί κανείς να σταθεί στην αγορά. Τεράστιες διαφορές ανταγωνιστικές. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, παρακαλώ οι τοποθετήσεις σας να είναι πολύ, πολύ σύντομες. Κύριε Κουρουμπλή, και μετά να θέσω σας, κύριε Βολτύψη. Εγώ εκείνο που πραγματικά με εντυπωσιάζει είναι ότι οι εκπρόσωποι της συγκυβέρνησης κάθε φορά που βρίσκονται σε ένα δημόσιο βήμα εκπέμπουν ένα λόγο, τόσο γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση του προγράμματος. Πρακτικά, ενώ, κύριε Κουρουμπλή, να εκμεταλλευτούμε το χρόνο σωστά. Πρακτικά. Ορίστε. Πρακτικά, σας παρακαλώ να εκμεταλλευτούμε το χρόνο. Όταν σωστά. Ακούω συνεχώς ότι πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, αλλά δεν ακούω την ίδια ένταση να εφαρμοστεί το πρόγραμμα εκεί που έπρεπε πρωτίστως να εφαρμοστεί. Για να αισθανθεί η ελληνική κοινωνία ότι πορεύεται σε έναν επώδυνο δρόμο, αλλά ότι τέλος πάντων λειτουργεί ένα σύστημα δίκαιης κατανομής των βαρών. Από εκεί και πέρα. Δεν βλέπω, διότι ψηφίστηκαν, σας είπα, μέχρι σήμερα 250 δισεκατομμύρια εγγυήσεων στο τραπεζικό σύστημα. Και το τραπεζικό σύστημα δεν στήριξε την πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Κλείστε, αν λοιπόν χωρίς να στηριχθεί η πραγματική οικονομία, αν λέμε λόγια ωραία και καλά, είναι ωραίο. Τότε ζούμε κάτω από μια εικονική πραγματικότητα η οποία είναι έξω από αυτό που συμβαίνει μέσα στην κοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν στηριχθεί η πραγματική οικονομία, μιλούμε όλοι νοιαζόμαστε για την ανάπτυξη. Λόγω στην κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Πώς θα γίνει.
με την κυρία της εκπομπής. Εντάξει, εγώ αυτό που έχω να πω είναι, επαναλαμβάνω πάλι, επειδή θεωρώ καθήκον μου να διασκεδάζω, δηλαδή να διαλύω τις αυταπάτες, θέλω να πω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση πλην αυτής η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή να ήταν στην εξουσία, δεν πρόκειται να κάνει κάτι διαφορετικότερο. Διότι λεφτά δεν υπάρχουν και δεν πρόκειται να τα γεννήσει κανείς. Και το λέω γιατί και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και στα ταξίδια του έξω, γιατί είπε τώρα, άκουσα κάτι τον κύριο Κουρουμπλή, είπε ότι το πρόγραμμα τους είπε δεν κινδυνεύει από τη δημοκρατία. Είπε στους ξένους. Μπορεί να γίνουν εκλογές και το πρόγραμμα θα συνεχίσει να υφίσταται. Είπε επίσης ότι το μνημόνιο είναι μεν νεκρό, αλλά η ακύρωσή του δεν συνεπάγεται μείωση της προσπάθειας για δημοσιονομική προσαρμογή. Θέλω να πω, μιλάμε στον κόσμο τώρα, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα που του υπόσχονται ότι θα. Να μην πω τώρα καμιά κακιά έκφραση, τι άλλο θα κάνουν. Σύντομα, είναι παρακαλώ. Συγκεκριμένα τα θέματα. Ποιος θα κάνει καλύτερα, να μάθουμε να ψηφίζουμε και κόμματα, αλλά και πρόσωπα μέσα στα κόμματα. Νομίζω ότι ήταν μια καλή αυτή η περίοδος, ας πούμε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Δεν πέφτει τίποτα από τον ουρανό αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ας ελπίσουμε να μην σας τάραξε πολύ αυτό το οξυμένο πνεύμα. Τουλάχιστον το διατηρήσαμε πλέον σε χαμηλούς τόνους. Πολύ τα διαλύματα ήταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλό βράδυ και σε εσάς. Και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε επίσης κοντά σας με ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Καλό βράδυ.